προσπάθεια να εντοπιστεί ο Αδάμος Αδάμου, 26χρονος, ο οποίος αγνοείται από τις 30 του μήνα. Θα μιλήσουμε λοιπόν με την αδερφή του, την Άντρη, η οποία είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Η Άντρη αυτή τη στιγμή είναι και ίδια έξω και ψάχνει μαζί με άλλους για να εντοπιστεί ο Αδάμος. Άντρη μου, γεια σου, καλό απόγευμα. Χαίρετε, καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα. Άντρη μου, με έχουν ενημερώσει ότι σε βρίσκουμε και σένα κάπου έξω αυτή τη στιγμή που προσπαθείτε να εντοπίσετε τον αδερφό σου. Ναι. Θέλουμε να μας πεις όσες περισσότερες λεπτομέρειες μπορείς, την περιοχή, κάποιος να έχει το νου του, αν τον έχουμε δει. Βλέπουμε και εμείς τις φωτογραφίες αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Πώς έγιναν τα πράγματα, Άντρη μου. Θέλω να ευχαριστήσω. Δεν είμαι καλά ψυχολογικά. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους εθελοντές που είναι δίπλα μας, μας στηρίζουν. Θέλω να ευχαριστήσω την αστυνομία που κάνει πάρα πολλές προσπάθειες για να εντοπιστεί ο αδερφός μου. Επίσης θέλω να κάνω μια δήλωση. Αν κάποιος τον κρατά τον Αδάμο ή έχει παρεξηγηθεί με κάποιον, να βρεθούμε, να λύσουμε ό,τι έχει παρεξηγηθεί. Να αφήσουν τον αδερφό μου να επιστρέψει πίσω στην οικογένειά του. Άντρη μου, έχετε τέτοιες υποψίες σαν οικογένεια ότι... Δεν έχουμε υποψίες. Ήταν καθαρός. Δεν έχει γίνει κάτι. Ούτε τσακώθηκε με την οικογένειά του. Αντίθετα, έρχεται την Τετάρτη που ήταν η τελευταία φορά εγώ που τον είδα το πρωί σε σπίτι μου. Ήπιαμε τον έσκαφε μαζί και ρώταμε τι θα κάνουμε, ρε αδερφή, λέει μου, την πρωτοχρονιά. Και λέω το Αδάμο μου οικογενειακά. Δηλαδή να όλα... περάσουμε οικογενειακά. Δεν έγινε και κάτι που να τσακωθήκαμε με την οικογένεια, ας πούμε, ή να είχε ερωτική να απαγοήτευση νόμιτσι, διότι ξέρουμε τώρα είναι μας πολλά ευαίσθητοι και παίρνουν τα διαφορετικά, ας πούμε, να θέλει να κάνει κάτι κακό. Άντρη μου, δηλαδή ήταν ήρεμα τα πράγματα όπως μας τα περιγράφεις. Ήταν ήρεμα τα πράγματα. Ναι, Χριστιανά μου. Πού έχει χαθεί, σε ποια περιοχή, πού ήταν η τελευταία φορά που τον έχει δει κάποιο? Πολλές οι πληροφορίες που τον έχουν δει για τελευταία φορά. Τελευταία φορά θα μιλήσω προς την οικογένεια που πήγαινε ο πατέρας μου στον Άγιο Γιν της Σιλίκου για να το φέρει κάτω, να πιούν τον καφέ τζάμε σπίτι του αδερφού μου, το οποίο δεν μείνησκε. Ήβραμε το σπίτι ανοιχτό, τα προσωπικά του αντικείμενα ήταν έξω πάνω στο τραπέζι, δηλαδή τα τσιγάρα του, τον έσκαφε του, το αυτοκίνητο του ήταν εκεί μπαρκαρισμένο. Αυτή ήταν η τελευταία μας συνάντηση. Ναι, η τελευταία φορά που πήγε κάποιος στο σπίτι του και ουσιαστικά δεν τον βρήκε. Δεν τον βρήκαμε, όχι. Ξέρετε ποιος είναι ο τελευταίος άνθρωπος που έχει μιλήσει μαζί του? Όχι ρε Χριστιανά μου. Τίποτα. Από τις 30 του μήνα ξεκίνησαν να έρχονται κάποιες πληροφορίες, Άντρη μου, κοντά σας ή τίποτα? Αρχίσαμε από τις 30 του μήνα, αρχίσαμε μέσω της αστυνομίας, επειδή ο πατέρας μου έδωκε εγκαταθέσεις, πήγαινε η μητέρα και έδωκε εγκατάθεση, πήγαινε η αστυνομία, έπιασε δαχτυλικά αποτυπώματα από το σπίτι, μετά σιγά σιγά μπήκαμε, κοινωνικοποιήσαμε το στο Facebook, είδε το κόσμος, ο κόσμος άρχισε μοιράζει ομάδες να βγούμε προς τα έξω, η αστυνομία, η πολιτική άμυνα, οι εθελοντές μας. Αυτά προς το παρόν. Δεν έχουμε κάτι συγκεκριμένο, μια απόδειξη για να πούμε ότι τον βρήκαμε. Ναι. Άντρη μου, εμείς δείχνουμε τη φωτογραφία του, θα την ξαναδείξουμε και στη συνέχεια της εκπομπής. Αν κάποιος έχει δει κάτι, ακόμη και να του θυμίζει τον Αδάμο, ας επικοινωνήσει με το πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα, να δώσουμε την πληροφορία. Είναι πολύ σημαντικό να δώσουμε γρήγορα τις πληροφορίες, αν κάποιος από εμάς τις έχει στη διάθεσή του. Και Άντρη μου, θέλω να πεις ξανά αυτό που είπες και στην αρχή, την έκκληση που κάνετε σαν οικογένεια. Η έκκλησή μου σαν οικογένεια, αν ο μικρός έχει κάποιες παρεξηγήσεις με κάποιους ή οτιδήποτε, τον παρακαλώ θερμά, με όλη τη δύναμη της ψυχής μου, να έρθει να με βρει και να τα λύσουμε. Αλλά θέλω τον αδερφό μου ζωντανό. Άντρη μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Ειλικρινά, είναι πολύ δύσκολες αυτές οι στιγμές που ζείτε. Πάρα πολύ δύσκολο.
Δεν ξέρω πώς στεκόμαστε στα πόδια μας. Δεν ξέρω αυτή τη στιγμή που είμαι πάνω στην Παναγία, στη γλωσσιά, δεν γυρεύω τον αδερφό μου στα βουνά. Το τηλέφωνο του... Το τηλέφωνο που μπορώ να πω, ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο που μας στηρίζει και στην αστυνομία. Άντρη μου, να σε ρωτήσω κάτι τελευταίο πριν σε αποδεσμεύσουμε για να συνεχίσετε και εσείς αυτή την προσπάθεια που κάνετε. Το κινητό του τηλέφωνο το είχε αφήσει στο σπίτι ή το έχει μαζί του? Όχι, είναι κλειστό το τηλέφωνο του από τις 30 του μήνα την Τετάρτη. Είναι κλειστό το τηλέφωνο του. Γιατί προσανατολιστήκατε στα βουνά και τον ψάχνετε εκεί? Επειδή είναι κοντά στο σπίτι, κοντά στην περιοχή του σπιτιού. Ναι, λέμε εμείς μήπως πήγαινε να περπατήσει κάπου ή μπορεί να ήταν νύχτα, ας πούμε, και δεν είδε μια πέτρα, ας πούμε, και πέσε κουτσούφλησε κάπου και χτύπησε, ας πούμε, και δεν σηκώστηκε, μη έχασε τις αισθήσεις του. Ναι. Ψάχνουμε όπου το πιο κοντινό σημείο. Μετά μας παίρνει ο κόσμος και λέει μας, μα είδαμε τον, ας πούμε, στα Λεύκαρα, είδαμε τον στο Πισούρι. Όπου μας λέουν, ήταν αληθεύει είτε όχι, εμείς σαν οικογένεια του, πάμε να δούμε μαζί με την αστυνομία, αν τρέχουμε να βάλουμε κάμερες, να δούμε, όντως είναι αλήθεια. Άντρη μου, επειδή δεν ξέρετε ούτε κι εσείς και κανείς ακόμη τι γίνεται με τον Αδάμο, αν σε ακούει ο ίδιος αυτή τη στιγμή με κάποιον τρόπο, τι θα ήθελες να πεις τον ίδιο? Αδάμο μου, μας λείπεις. Σε παρακαλώ, έχουμε πεθάνει από την αγωνία μας. Σε ζητούν τα αδερφοτέχνια σου. Γύριζε πίσω, γιέ μου. Έλα κοντά μου, Αδάμο μου. Ναι, είναι φοβερό αυτό. Ειλικρινά, Άντρη μου, νομίζω ότι κανείς δεν έχει λόγια να σας πει σε αυτές τις ώρες τις πολύ δύσκολες που ψάχνετε το δικό σας άνθρωπο. Θα σε αποδεσμεύσουμε, Άντρη μου, να σε αφήσουμε και σένα να ηρεμήσεις, να συνεχίσετε την έρευνα που κάνετε. Εύχομαι πολύ πολύ σύντομα να υπάρχουν αποτελέσματα. Σε ευχαριστούμε ειλικρινά πολύ για την παρέμβαση. Στόχος και σκοπός φυσικά είναι οποιαδήποτε πληροφορία έρθει όσο πιο άμεσα γίνεται κοντά σας στην αστυνομία για να βοηθηθούν οι έρευνες αυτή τη στιγμή και να βρεθεί. Ακόμα και σε μένα. Να πιάνουν τηλέφωνο σε μένα, στο τηλέφωνο μου. Ευχαριστώ τον κόσμο, ειλικρινά. Θα έχουμε και εμείς το τηλέφωνο σου, Άντρη μου, στο τηλεφωνικό κέντρο. Οποιοσδήποτε έχει μία πληροφορία που μπορεί και, ακόμη και να νομίζει ότι κάτι έχει δει. Ακόμα αυτό... και ασήμαντη, Χρήστη, αλλά μου είναι σημαντική για εμάς αυτές τις δύσκολες ώρες. Άντρη μου, το δύναμη και κουράγιο είναι πολύ φτωχά, γι' αυτό δεν θα πω τίποτα, ειλικρινά, ό,τι και να πούμε είναι τόσο περιττό και τόσο φτωχό αυτή την ώρα. Εύχομαι μόνο να βρεθεί πολύ πολύ σύντομα και να ηρεμήσετε κι εσείς και να ξαναβρεθείτε όλοι μαζί. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Λοιπόν, συνεχίζουμε να δείχνουμε τις φωτογραφίες του Αδάμου. Ακόμη κι αν ο ίδιος βλέπει με κάποιον τρόπο αυτή τη στιγμή, αυτή την έκκληση που κάνει η οικογένειά του, αυτή την απεγνωσμένη προσπάθεια να τον εντοπίσουν, ακόμη κι αν κάποιος άλλος, όπως έχει πει η αδερφή του, τον έχει για κάποιο λόγο, ας επικοινωνήσει με αυτούς τους ανθρώπους. Νομίζω πως κανείς δεν μπορεί να βάλει τον εαυτό του ούτε για λίγο στην διαδικασία να αγωνιά τόσο πολύ για ένα δικό του άνθρωπο. Είναι πολύ οδυνηρό όλο αυτό που ζουν οι άνθρωποι αυτή τη στιγμή. Οπότε ας ευχηθούμε το συντομότερο δυνατό ο Αδάμος να ξαναβρεθεί με τους δικούς του ανθρώπους και ό,τι και αν έχει συμβεί να είναι κάτι το οποίο μένει στο παρελθόν. Γιατί στο τέλος της ημέρας όλα περνούν. Και είναι πολύ σημαντικό έτσι να βρεθεί άκρη και σε αυτή την περίπτωση πολύ γρήγορα. Πάρα πολύ γρήγορα, Αδάμος, λοιπόν, να ξαναβρεθεί με την οικογένειά του. Λοιπόν, φεύγουμε και από την...